Τρίτο και τελευταίο μέρος των απόψινών καμπανών, εδώ στις απόψινές καμπάνες. Δεν είναι καλά τα πράγματα σε πολλά σημεία της χώρας. Θα κλείσουμε, μάλλον θα ξεκινήσουμε το τρίτο μέρος με όχι καλά νέα. Στην Νέα Αγχίαλο τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πάρα πολύ περίεργα, ζόρικα και επικίνδυνα. Και επειδή εκεί έχουμε και το στρατηγείο και έχουμε και τα F-16, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Ιατρίδη, τον αντιπτέραρχο εν αποστρατεία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ιατρίδη, που είσαστε κοντά μας, έστω και τηλεφωνικά. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη. Ξέρετε, έχουμε ανησυχήσει. Έχουν ακουστεί εκρήξεις. Ο κόσμος έχει μπαίνει σε βάρκες για να φύγει από το σημείο εκείνο. Η έκκληση από την πλευρά και των στρατιωτικών μας είναι να απομακρυνθούν από τις περιοχές που βρίσκονται τα στρατόπεδά μας. Τι ακριβώς γίνεται, γιατί ξέρω ότι έχετε πληροφόρηση, ξέρω ότι έχετε μιλήσει. Κοιτάξτε, όλοι συγκλονιστήκαμε. Βεβαίως από τη στιγμή που πλησίαζε η φωτιά προς το χώρο των πυρομαχικών, δόθηκε άμεση εντολή για απομάκρυνση του προσωπικού από το χώρο. Επομένως, δεν κινδυνεύει κανένας από το προσωπικό της πολεμικής αεροπορίας που ήταν υπεύθυνη για το χώρο των πυρομαχικών. Επίσης, επειδή ο χώρος των πυρομαχικών αυτών βρίσκεται έξω περίπου 6 με 7 χιλιόμετρα από το αεροδρόμιο και 2 με 3 χιλιόμετρα από την Αγχίαλο, το αεροδρόμιο δεν κινδυνεύει αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, ακουστήκανε κάποιες εκκρίσεις. Μέσα ο χώρος έχει διάσπαρτες αποθήκες πυρομαχικών, καλυμμένες με χώμα για λόγους ασφαλείας. Φαίνεται ότι κάποια αποθήκη που έχει πυρομαχικά, γιατί εκεί είναι τα F-16, τα Block 50, έχουν βαριά πυρομαχικά, έχουν βλήματα, έχουν πυράβλους, έχουν βόμβες. Φαίνεται εξεράγει κάποια βόμβα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί, όπως λένε, και αυτό το οστικό κύμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φωτιά. Δεν υπάρχουν εκρήξεις. Αυτό είναι το θετικό. Βέβαια, κανείς δεν μπορεί να πει ή να πλησιάσει λόγω της επικινδυνότητος. Και ευελπιστούμε όλοι να περιοριστεί η φωτιά η οποία ξεκίνησε από την Αγχίαλο και πλησίασε προς το χώρο του πυρομαχικού. Έχουν γίνει ζώνες ασφαλείας προκειμένου να μην πλησιάσει η φωτιά και προς το χώρο του αεροδρομίου και έξω από το αεροδρόμιο είναι και οι δεξαμενές καρσίνου. Πρόκειται για ένα αεροδρόμιο της πολεμικής μας αεροπορίας ζωτικής σημασίας, κύριε Ιατρίδη. Και φαντάζομαι... Ναι, έχει τα F-16, τα Block 50. Τα Block 50. Εκεί. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για... Τα οποία πρόκειται να αναβαθμιστούν, έτσι. Ναι. Σε Viper. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Φαντάζομαι ότι έχουν προνοήσει, υπάρχουν όλες οι δικλείδες ασφαλείας, ούτως ώστε ακόμα και στην περίπτωση πυρκαγιάς ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε άλλου φαινομένου, να είναι οχυρωμένο το αεροδρόμιο. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Κοιτάξτε, το αεροδρόμιο έχει μέσα και πυρασφάλεια, έχει μέσα και πυροσβεστικό σώμα, υπάρχουν οι έξω δυνάμεις οι πυροσβεστικές, οι οποίες σαφώς θα δημιουργήσουν ένα κλειό προστασίας. Δεν θα αφήσουν τη φωτιά. Υπάρχει και αεροσκάφη από ό,τι είδα και επιχειρούν εκεί με ρήψεις νερού. Οπότε εκτιμώ και ευελπιστούμε όλοι να μην έχουμε κάτι το δυσάρεστο. Τι λένε, ποιες είναι οι πρώτες, ας το πούμε έτσι, εκτιμήσεις από την πλευρά της πολεμικής μας αεροπορίας, κύριε Ιατρίδη? Τους κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η φωτιά ξεκίνησε με τον τρόπο που ξεκίνησε και μάλιστα επεκτάθηκε τόσο πολύ γρήγορα προς εκείνο το σημείο? Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν αυτές τις στιγμή εκτιμήσεις. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί έξω από την Αγχίαλο, μεταξύ Αγχιάλου και Βόλου. Αλλάξανε οι άνεμοι και μετά πήγανε, σαφώς η φωτιά μεταδόθηκε και πήγε προς το χώρο των πυρομαχικών. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το ελέγξεις, έτσι, με τα στοιχεία της φύσης. Το θέμα είναι ότι έγινε αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Δοθήκαν όλες οι απαραίτητες οδηγίες. Όλα τα μέτρα προστασίας, ήδη δόθηκε εντολή για εκένωση και από τους κατοίκους της Αγχιάλου και το βλέπουμε. Ναι. Θεωρώ ότι θα σταματήσει η φωτιά, θα την ελέγξουν
και βεβαίως όλοι ευελπιστούμε να μην προχωρήσει και φτάσει προς το αεροδρόμιο. Σε περίπτωση που γίνει, που αρχίζει να γράφεται το χειρότερο σενάριο, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, φεύγουν εγκαίρως τα F-16, απογειώνονται και πηγαίνουν σε άλλο σημείο? Εάν δουν ότι κινδυνεύουν, θα δοθεί εντολή να απογειωθούν όλα τα F-16, τουλάχιστον τα αεροσκάφη, για να πάνε στα εναλλακτικά αεροδρόμια, είτε προς την Τανάγρα είτε προς τον Βόλο. Πόσα είτε προς τη Λάρισα. Είτε προς τη Λάρισα. Πόσα F-16 έχουμε εκεί, κύριε Γιατρή? Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετά F-16. Ναι, εντάξει, τώρα τον ακριβή αριθμό αντιλαμβάνομαι. Ναι. Το καλό είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν κινδυνεύει κανείς. Δεν κινδυνεύει προσωπικό, δεν κινδυνεύουν εγκαταστάσεις αεροσκάφη και χώροι εξυπηρέτηση αεροσκαφών στο αεροδρόμιο. Είναι μακριά οι αποθήκες πυρομαχικών, είναι μακριά αυτή τη στιγμή η φωτιά και έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ούτως ώστε να σταματήσουν από τις επίγειες δυνάμεις αλλά και από τις στεναέρες να σταματήσει η φωτιά, να τις σβήσουν. Κύριε Γιατρή, δεν σας θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετικά γεγονότα. Κύριε Γιατρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Οι πληροφορίες από τη Νέα Αγχίαλο δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Να κάνουμε το σταυρό μας το βράδυ να κυλήσει όσο πιο ήρεμα γίνεται. Από εδώ και πέρα, δηλαδή, γιατί φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα είχαμε προγραμματίσει τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, να τον έχουμε μαζί μας. Είχαμε προγραμματίσει σύνδεση μέσω Skype για να μιλήσουμε γενικότερα για όλα και τα έργα, αυτά τα οποία γίνονται στη Θεσσαλία, αλλά και για την κίνηση στην περιφέρεια και στο μεγάλο κάμπο της χώρας μας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα για τον κύριο Αγοραστό, για τον Περιφερειάρχη, όπως επίσης και για τους υπόλοιπους τοπικούς άρχοντες. Σε κάθε περίπτωση θα προσπαθήσουμε αύριο να έχουμε στην αυριανή εκπομπή τον κύριο Αγοραστό. Καταλαβαίνουμε, συμμεριζόμαστε την κατάσταση και ασφαλώς ο Περιφερειάρχης είναι αναγκασμένος, βρίσκεται στις επάλξεις. Εν πάση περιπτώσει, επαναλαμβάνω, να κάνουμε το σταυρό μας το βράδυ να κυλήσει όσο δυνατόν πιο ήσυχα γίνεται, παρόλο που οι πληροφορίες, ακούσατε τι είπε και ο κύριος Ιατρίδης, πιο καθησυχαστικός, γνωρίζει κάποιες πληροφορίες παραπάνω, από αυτά τα οποία γνωρίζει κάποια τα μοιράσει και μαζί μας, αλλά μέχρι εκεί. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε με το εξής. Πλέον έχουμε νέο νόμο του κράτους, το νομοσχέδιο, το οικονομικό νομοσχέδιο, πέρασε, ψηφίστηκε από την πλειοψηφία. Έκανε εντύπωση, το συζητήσαμε και στην αρχή της εκπομπής με τον κύριο Σκορδά για τη στάση που κράτησε η αξιωματική αντιπολίτευση, για τη στάση που κράτησαν και τα και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα πάμε να παρακολουθήσουμε αναλυτικά το θέμα, τι έγινε στην ολομέλεια, ποιος ψήφισε τι και γιατί, τις ομιλίες βεβαίως των πολιτικών αρχηγών, αποσπάσματα, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και γιατί θα το κάνουμε αυτό? Διότι το συγκεκριμένο βίντεο θα το κρατήσουμε ως γνώμονα για να δούμε τελικά, όχι πολύ μακριά, μέχρι τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τι από αυτά που θα ακούσετε και θα ακούσουμε στο ρεπορτάζ των καλών συναδέλφων από το newsroom του Vergina TV θα γίνουν πραγματικότητα και τι αλλαγές θα έχουν υπάρξει μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο. Να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ, παρακαλώ. Με τις ψήφους των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε επί της αρχής το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις. Οι μισθοί των σχεδόν 650.000 δημοσίων υπαλλήλων στη χώρα μας παραμένουν χαμηλοί, αλλά κυρίως παραμένουν καθυλωμένοι για 14 ολόκληρα χρόνια. Αυτό τώρα αλλάζει με τις αυξήσεις που έρχονται σε όλους, είτε ανήκουν στα ειδικά μισθολόγια, με το βάρος να δίνεται στις μικρότερες αποδοχές, σε όσους έχουν οικογένεια, αλλά και σε όσους, όπως είχαμε δεσμευθεί, κατέχουν θέσεις ευθύνης, γιατί οι απαιτήσεις από αυτούς είναι εξάλλου
μεγαλύτερες. Και σε όσους μας άσκησαν μια κριτική για αυτήν μας την επιλογή, θέλω να θυμίσω ότι στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων η ψαλίδα μεταξύ του μισθού του νεοεισερχόμενου υπαλλήλου και του Γενικού Διευθυντή είναι από τις μικρότερες, αν όχι η μικρότερη, στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που επιφορτίζουμε τους προϊσταμένους σε θέση ευθύνης, τμηματάρχες, διευθυντές και γενικούς διευθυντές με περισσότερα καθήκοντα, έχουμε την υποχρέωση αυτούς τους δημόσιους υπαλλήλους να τους πληρώνουμε και καλύτερα, και αυτό γίνεται με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Αν οι πολίτες κατανοήσουν ότι το μισό πρόγραμμα της τετραετίας είναι 40 ευρώ σε κάθε δημόσιο υπάλληλο και ένα επίδομα σύντησης που αντιστοιχεί στα ίδια περίπου λεφτά το μήνα, κυριολεκτικά θα τους πιάσει απελπισία. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό είναι το αποτύπωμα, το μισό δις τουλάχιστον που υπολογίζεται ότι είναι η ενίσχυση της οικονομίας και της κοινωνίας. Είναι τραγικό να το λέτε αυτό. Δηλαδή έτσι θα τη βγάλουμε με επιδόματα? Γιατί ακούσαμε κι άλλα τα οποία μας ανησυχούν περισσότερο. Πρώτον, καμία κουβέντα για το αναπτυξιακό σχέδιο. Κύριε Υπουργέ, και γι' αυτό σας προκάλεσα. Δεν ακούσαμε κουβέντα για το αναπτυξιακό σχέδιο, για τους παραγωγικούς κλάδους, για τις προτεραιότητες, για τη βιωσιμότητα της οικονομίας, για την προσαρμογή στις μεγάλες αλλαγές, πράσινες αλλαγές, ενεργειακές, ψηφιακές. Κουβέντα. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αναγνωρίζει εμέσως πλην σαφώς το γεγονός ότι τα μέτρα προστασίας του εισοδήματος των οικοκυριών και των επιχειρήσεων από την ενεργειακή κρίση και τον πληθωρισμό δεν είχαν την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα και το αναγκαίο κοινωνικό αποτύπωμα. Τον Ιούλιο τα τρόφιμα στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 3,5%, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αυξήσεις δεν ξεπέρασαν το 0,1, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat την Παρασκευή. Ο Πρωθυπουργός, πριν από 2 εβδομάδες, σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, παραδέχτηκε ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι επίμονος, σημειώνοντας ότι υπάρχει μια λογική υποψία ότι αποκτά χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων. Κάπως αργά το αντιλήφθηκε αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Καταφέρατε να φτωχοποιήσετε τη μεσαία τάξη, να εξαθλιώσετε την ελληνική οικογένεια και να σύρετε τρίτεκνους και πολύτεκνους σε τραγικά οικονομικά αδιέξοδα. Θα αναμέναμε από ένα οικονομικό νομοσχέδιο, κυρίως την περίοδο της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που διανύουμε, να είναι πιο γενναιόδωρο για τους οικονομικά στενέστερους συμπατριώτες μας, να δίνει ελπίδα στην καθημερινότητά τους και μια προοπτική ανάπτυξης στη χώρα μας. Ποιοι κερδίζουν? Οι ολιγάρχες. Τριετία 20-22. Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρωζώνη στα επιχειρηματικά κέρδη. Αυξήθηκαν κατά 16%. Στο 11% ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ζώνης. Τελευταίοι σε μισθούς εργαζομένων που αυξήθηκαν 3%. Ακούστε κύριε Χατζηδάκη, το επαναφέρουμε για ακόμη μια φορά. Ακόμη και ο ΣΕΤΕ που είναι Νέα Δημοκρατία, ο δικός σας ΣΕΤΕ, μιλάει για αίτημα ενιαίο ΦΠΑ 11% σε τουρισμό και διαμονή. Σας λέμε λοιπόν, 15% οριζόντιο φόρο, οριζόντιο έσοδα-έξοδα, για να χτυπηθεί και η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, όλα να τελειώσουν με μία απλή επιλογή. Σήμερα ο Έλληνας πολίτης στενάζει από ακρίβεια και υπερφορολόγηση. Η ακρίβεια χτυπάει βάναυσα το ελληνικό νοικοκυριό, κυρίως σε ενέργεια και τρόφιμα. Για την ενέργεια εξακολουθείτε να τη χρεώνετε μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, που καταλήγει σε υπερβολικές τιμές προς εξυπηρέτηση των ολιγαρχών φίλων σας. Δεν θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα εμποδίσουμε αυτήν την πενιχρή αύξηση. Είμαστε όμως εμείς εκείνοι που θα σας πούμε ότι αυτή η αύξηση είναι μηδαμινή και πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να φέρετε μεγαλύτερες, γενναιότερες, ουσιαστικότερες, πραγματικές αυξήσεις στα εισοδήματα των πολιτών που δεν μπορούν να επιβιώσουν. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου δήλωσε η Νέα Δημοκρατία. Παρόν επί της αρχής δήλωσε η Πλεύση Ελευθερίας. Καταψήφισαν επί της αρχής τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, πολλά άρθρα τα οποία κρίθηκε από παρατάξεις της αντιπολίτευσης ότι κινούνταν σε θετική κατεύθυνση υπερψηφίστηκαν και από αυτές. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο ελκυστικό μπορεί να είναι
το να έρχεται ένα νομοσχέδιο, οικονομικό νομοσχέδιο, το οποίο αυξάνει τους μισθούς ουσιαστικά. Και γιατί το λέω, θα μου πείτε, καλά, τώρα είναι δυνατόν να θέλουν να αυξήσουν τους μισθούς και κάποιος να έχει αντίρρηση? Προσωπικά δεν θα είχα καμία απολύτως αντίρρηση. Από εκεί και έπειτα όμως, από ό,τι φαίνεται, τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν αντίρρηση. Τώρα θα μου πείτε, αυτή η δημοσιονομική ισορροπία που πρέπει να διατηρηθεί, που πρέπει να κρατηθεί, βρέθηκε τελείως ξαφνικά δημοσιονομικός χώρος για να μπορέσουν να γίνουν τέτοιου είδους αυξήσεις σαν αυτές που ουσιαστικά φέρνει το νέο οικονομικό νομοσχέδιο? Θεωρώ ότι έχουν μεριμνήσει. Θεωρώ ότι ουσιαστικά έχουν κάνει τα κουμάντα τους και αν μη τι άλλο, επειδή έχει γίνει ήδη μία αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού, εάν χρειαστεί μέχρι το τέλος του χρόνου, θα γίνει και δεύτερη, θα γίνει και άλλη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο μας λένε από το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη έχοντας στη φαρέτρα του πολλά, έχοντας μέσα στο καλάθι πολλές εξαγγελίες. Ρωτήσαμε και άλλες, περισσότερες από αυτές που έκανε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των προγραμματικών δηλώσεων. Πιο εντυπωσιακά πράγματα μας απάντησαν καταφατικά. Πού θα βρεθούν τα χρήματα? Έχουν, λέει, γνώση οι φύλακες. Περιμένουμε να δούμε. Εμείς πάντως θα είμαστε εδώ για να ελέγχουμε όλες τις αποφάσεις που παίρνει ή δεν παίρνει η κυβέρνηση. Αλλά θα ελέγχουμε και το πώς κινείται η αντιπολίτευση και δι η αξιωματική. Η δουλειά μας είναι να ελέγχουμε όλες τις μορφές εξουσίας. Και αυτό θα κάνουμε. Πολλά τα μηνύματά σας για τη χθεσινή συνέντευξη του Γιώργου Αϊφαντή. Με στολίσατε και εμένα κανονικότατα. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Καμία απολύτως ανησυχία. Είπε αλήθειες όμως ο Αϊφαντής. Όποιος δεν μπορεί να δεχθεί την αλήθεια, όποιος έχει πρόβλημα με την αλήθεια, είναι δικό του το ζήτημα, όχι δικό μας. Ραντεβού αύριο. Θα χτυπήσουμε και αύριο, Παρασκευή, πολύ δυνατά τις καμπάνες. Γεια χαρά σε όλους.